Δεν ξέρω πόσο εθνό θεωρείται τη Ρωσία, αλλά πάντως η Ρωσία δεν μας απειλεί ούτε στο Αιγαίο, ούτε την Κύπρο έχει διχοτομήσει. Έχουμε καλές σχέσεις και μέχρι προχθές, αν δεν τους επιβάλαμε κυρώσεις, αγόραζε και τα αγροτικά μας προϊόντα και είχαμε και περαιτέρω προοπτικές. Αλλά βλέπετε, εμείς δεν θέλουμε φίλους. Φίλους θέλουμε, όχι συμμάχους, θέλουμε να είμαστε απεικιοκρατούμενοι. Γιατί όσες χώρες δέχονται να έχουμε μία ισότιμη σχέση και σχέση συνεργασίας, εμείς βάζουμε απέναντι. Δεν είχαμε κανένα λόγο να βάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Σαν υπουργό το είπα 1000 φορές ότι έπρεπε να σταματήσει η Ελλάδα αυτές τις κυρώσεις. Δεν είναι δυνατό. Διότι εμείς χάνουμε από αυτές τις κυρώσεις και μάλιστα δεν είμαστε σε μνημόνια και σε λιτότητα και κερδίζουν άλλοι που θέλουν να παίξουν υπεριαλιστικά παιχνίδια και σκοπιμότητες, βλέπε Ουκρανία σε βάρος της Ρωσίας. Εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο λόγο. Εμείς έπρεπε να αναπτύξουμε τη σχέση με τη Ρωσία, γι' αυτό υπέγραψα και διακρατική συμφωνία με σκληρή προσπάθεια και κόντρα σε διεθνή και εγχώρια συμφέροντα και πιέσεις που ασκούνται αφόρητες για έναν αγωγό ρώσικο φυσικό αέριο. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά και έμεινε στα χαρτιά γιατί αυτή η συμφωνία ξεγελάσαμε άλλη μια φορά την Ρωσία σε ένα παιχνίδι το οποίο κάναμε με αμοιβαίο όφελος, ιδιαίτερα όφελος όμως και την Ελλάδα, η οποία χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ θα είχε το 50% ενός από τους μεγαλύτερους αγωγούς του κόσμου, θα είχαμε εκατοντάδες εκατομμύρια όφελος κάθε χρόνο, θα είχαμε φθηνό φυσικό αέριο, θα είχαμε γεωπολιτική αναβάθμιση, ματαιώθηκε όμως από το μνημόνιο, όπως από το μνημόνιο ματαιώθηκε και η ένταξή μας στην τράπεζα το BRICS, την οποία είχα συμφωνήσει. Η BRICS είναι Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Νότιος Αφρική. Έχουν μια τράπεζα αναπτυξιακή αντίβαλο της Διεθνούς Τράπεζας. Εμείς είχαμε συμφωνήσει να μπούμε σε αυτή την τράπεζα με ένα πολύ μικρό ποσό και θα παίρναμε αναπτυξιακή δανειοδοτική ενίσχυση. Εγκαταλείφθηκε γι' αυτό, γιατί γι' αυτό λόγω του μνημονίου. Διότι το μνημόνιο δεν είναι μόνο οικονομική υποδούλωση, είναι και πολιτική υποδούλωση στους ξένους επιχειρήματος αυτής της χώρας. Δυστυχώς, έτσι όμως κλείνονται οι ορίζοντες για να έχουμε μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη διεθνή πολιτική οικονομικών αλλά και εξωτερικών σχέσεων. Απόλυτα αναγκαία και για την ασφάλειά μας, αλλά και για να βγούμε από τη σημερινή κρίση. Η λαϊκή ενότητα δίνει έναν σκληρό αγώνα σε αυτή τη φάση. Έχει εναλλακτική πρόταση, την επεξεργαζόμαστε συνεχώς όλο και περισσότερο. Σύντομα θα πάμε σε πανελλαδική σύσκεψη ιδρυτική για να διαμορφώσουμε την προγραμματική.